λόγος τώρα στον κύριο ασκητή, τον γνωστό ψυχίατρο, τον οποίο είχα πει πάρα πολλά. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι αυτή η βραδιά είναι ιδιαίτερη με τον Δήμαρχό μου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι χρόνια Δήμαρχος, ένας αγωνιστής στην τοπική κοινωνία, που πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία είναι η ζωή της κοινωνίας, που βγαίνει, αλλά τον αγαπάτε, και έχει αποδείξει με το έργο του ότι είναι ένας Δήμαρχος που ξεχωρίζει και πάλεται σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Η βραδιά είναι σημαντική, γιατί αυτά που είπε ο Σταμάτης ο Μαλέτης είναι η αρχή του καλού. Και ενώ η κατάθλιψη, έτσι όπως εμείς οι ψυχίατροι τη ζούμε στο γραφείο μας, είναι η αρχή του κακού, ότι ένας άνθρωπος που επικοινωνεί με τα μέσα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, που μπορεί και εκφράζεται αυθόρμητα, χωρίς ταμπού, χωρίς να φοβάται, χωρίς να κρύβεται, γιατί ξέρετε ότι, και παρακάτω να σας το εξηγήσω, τι σημαίνει για μια κοινωνία να ανοίγεται στα ψυχικά της προβλήματα και να μιλάει με αυτά, έχει την ιδιαίτερη σημασία ότι ο τρόπος που εκφράζεται και μοιράζεται το πρόβλημά του, το βίωμά του, είναι η αλήθεια της ζωής. Είναι η αλήθεια που κάθε άνθρωπος από εμάς, γιατί έτσι είμαστε, δεν είμαστε μηχανές, είμαστε άνθρωποι που σκεφτόμαστε, μέσα στον χρόνο χτυρόμαστε, και παράλληλα προσπαθούμε αγωνιώντας να πιάσουμε την καλύτερη ζωή, το που λέμε ποιότητα ζωής. Αυτό το πέρασμά του λοιπόν, που πέρασε από την κατάθλιψη στο έφραγμα, όπως είπα χαρακτηριστικά, από την κορύφωση της αναγνώρισης στην πτώση της εσωτερικής του αναζήτησης και στη μοναξιά που η κατάθλιψη πολλές φορές δίνει, φωτογραφίζει αυτή την ανάγκη του να περάσει στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, που είναι απλό, αλλά και πολύ δύσκολο. Απλό στην πραγματικότητα, η κατάθλιψη είναι η οικία λέξη, είναι μια λέξη που όλοι μπορεί εύκολα να την βάλουμε στο στόμα μας, να πιστέψουμε ότι έχουμε κατάθλιψη, μέχρι το σύνθετο, τι είναι κατάθλιψη. Και πόσο η κατάθλιψη στις μέρες μας γίνεται επίκαιρη. Πολλοί τη λένε trendy, είναι δηλαδή η μόδα της εποχής. Είναι ακραίο να χαρακτηρίσει κανείς μια ψυχική νόσο μόδα της εποχής. Δεν είναι μόδα της εποχής. Είναι μια πραγματικότητα της εποχής μέσα στην οικονομική κρίση, στη δυσπραγία, στην ανεργία, στην ανασφάλεια, στην κοινωνική συντήρηση που οι άνθρωποι ζουν, στο αβέβαιο μέλλον και βεβαίως και στα πάρα πολλά προσωπικά προβλήματα που βιώνει ο καθένας από εμάς. Στο σπίτι του, με τον σύντροφό του, με το παιδί του, με την καθημερινότητά του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κατάθλιψη ως νόσος, ως ασθένεια, έχει πολλά πρόσωπα. Και έτσι εγώ, αλλά και η Δανάη, θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε απλά πράγματα, δεν θα κάνουμε καμία ψυχιατρική διάλεξη, θα προσπαθήσω με οικείο τρόπο να σας περάσω το μήνυμα ότι η κατάθλιψη είναι όντως μια ψυχική διαταραχή, αλλά ενώ ο Γολγοθές, όπως είπε ο Σταμάτης, προχωράει, η λύση υπάρχει. Και σήμερα η θεραπεία είναι πραγματικότητα. Δηλαδή σήμερα κάθε άνθρωπος που έχει κατάθλιψη πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να γίνει καλά. Και όσο και του φαίνεται βουνό και βουλιάζει ο ίδιος μέσα στο φόβο, στην ανασφάλεια αλλά και στην παραίτηση, δεν είναι η αυτοκτονία η απάντηση, δεν είναι η κοινωνική μόνωση, ούτε καν η ψυχιατρική κλινική. Σήμερα σχεδόν ελάχιστοι ασθενείς που έχουν κατάθλιψη οδηγούνται στις ψυχιατρικές κλινικές. Έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε τα φάρμακα και με θεραπείες ψυχολογικής υποστήριξης τον καταθλιπτικό ασθενή. Αρκεί να συνεργαστεί και να είναι δεκτικός σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν θέλω να πω και εγώ ένα ευχαριστώ για αυτή τη φιλοξενία που είστε σήμερα εδώ. Είστε άνθρωποι που σκέφτεστε και που βλέπετε την ανάγκη να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για τα ψυχικά νοσήματα. Πριν 30 χρόνια η ψυχιατρική ήταν κλειδωμένη στα γραφεία των ψυχαναλυτών. Νομίζω ότι ο Μαλέτης άνοιξε την πόρτα με το βίωμα. Εγώ την άνοιξα στα θέματα σχέσεων και επικοινωνίας, που η τηλεόραση ήταν ένα μεγάλο όπλο να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Στην απλή γλώσσα της κοινωνίας, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, χωρίς παρεξηγημένες έννοιες, και να συνδέσουμε την πραγματικότητα που λέγεται ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το στοιχείο αναφοράς. Κάθε τι που κάνουμε ένα βήμα, και εμείς οι ειδικοί, αλλά και εμείς ως απλοί άνθρωποι,
είναι να κερδίσουμε την ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν θα σας δείξω το πώς αυτή η νόσος έρχεται κοντά μας και μας ταλαιπωρεί, αλλά δεν μας απειλεί. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει απόψε να καταγραφεί σε αυτή τη συζήτηση. Η ομιλία έχει αυτές τις ενότητες. Τι είναι κατάθλιψη? Πολλοί κόσμος δεν ξέρει, ακόμη και οι γιατροί δεν γνωρίζουν τι είναι κατάθλιψη. Και χαίρομαι για το άνοιγμα ότι και οι γιατροί που κάνουν πολλές φορές ομιλίες σε γενικούς γιατρούς μπερδεύουν την κατάθλιψη με την συμπτωματολογική θλίψη. Δηλαδή ένα φεγγάρι θλίψης που κάθε άνθρωπος μπορεί να περάσει. Αυτό που λέγαμε μελαγχολία. Η μελαγχολία δεν είναι κατάθλιψη, είναι μια φυσιολογική ερωτική αναζήτηση, μια φυσιολογική αμφισβήτηση του εαυτού μας, αλλά δεν είναι νόσος, δεν είναι ασθένεια. Ποιοι τομείς στη ζωή μου απειλούνται, δηλαδή πόσο η κατάθλιψη με απειλεί πραγματικά, τι μου χαλάει στη ζωή μου, πόσο η κατάθλιψη σχετίζεται στη χώρα μας με την οικονομική κρίση, και θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι απόρρια αυτής της αθλειότητας που ζούμε τα τελευταία 6 χρόνια, και βέβαια οι θεραπείες. Ο δικός ψυχίατρος πρέπει να σας πω ότι οι θεραπείες είναι η μεγάλη απάντηση. Η κατάθλιψη λοιπόν, μια γρήγορη αναφορά, επειδή είμαστε Έλληνες και η αρχαία Ελλάδα έχει δώσει το πνεύμα αλλά και το μήνυμα ότι κάθε λόγος ελληνικός έχει μια βάση, βλέπετε λοιπόν ότι περιέγραψε ο Ιπποκράτης πρώτη φορά τη λέξη μελαγχολία, ως μια ασθένεια, ως μια ξεχωριστή ασθένεια, που είχε ιδιαίτερα συμπτώματα και ψυχικά και σωματικά. Δηλαδή μια πλούσια νόσος που και η ψυχή μας και το σώμα μας υπέφερε από αυτή. Και βλέπετε λύπη, κατήφια, φόβος, οργή, αιμονές ή ακόμη και παρεστήσεις. Δηλαδή ιδέες, εικόνες που ερχόντουσαν στο μυαλό μας χωρίς να είναι πραγματικές. Για τον Αριστοτέλη, η μελαγχολία ήταν μια κατάσταση που απειλούσε σημαντικά το πνεύμα. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θα σκεφτεί ότι η ψυχή είναι πνεύμα. Όταν λέμε ψυχή, εννοούμε τη νόηση, τη σκέψη μας, την κρίση μας. Το συνέστημα που βγαίνει πάντα στη σκέψη μας. Και φυσικά έχει να χαλάσει τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, όσο χάραγε το πνεύμα, τόσο ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δημιουργήσει, να εκφραστεί. Και έτσι οι νεαροί άνδρες, που ήταν η κοινωνία της αρχαίας Ελλάδας, ήταν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή την ιστορία. Η διάκριση είναι απλή. Η θλίψη είναι ένα συνέστημα που όλοι το βιώνουμε. Όπως είναι ο θάνατος ενός αγαπημένου ανθρώπου. Μια περίοδος πίεσης στη ζωή μας. Δηλαδή, γεγονότα που μας βάζουν σε μια ανάγκη να ξαναδούμε τις προσδοκίες μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάθουμε κατάθλιψη. Ότι είναι ένα φεγγάρι παροδικό που θα φύγει και αυτή η ομίχλη θα σβήσει μπροστά στο φως και στον ήλιο. Αυτό λοιπόν είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή ψυχιατρική που χτυπάει την πόρτα του κάθε ανθρώπου στην ψυχή του. Και την χτυπάει πραγματικά γιατί του χαλάει τη διάθεση. Άρα να θυμόμαστε ότι η κατάθλιψη μας χαλάει τη διάθεση. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό που είπε ο Σταμάτης, ότι ενώ ήμουν πετυχημένος άνθρωπος, ένιωθα τη μοναξιά, την απομόνωση, ένιωθα ηττημένος μέσα μου, αυτή ήταν η διάθεσή του. Και αυτό βγαίνει στην κατάθλιψη όπως ο κακός καθρέφτης που βλέπουμε τον εαυτό μας. Η διάθεση, στη γλώσσα τη δική μας την ψυχιατρική, είναι ένα τμήμα της ψυχικής διαταραχής. Αποτελείται δηλαδή από πολλές επιμέρους συμπεριφορές που τις έχουμε ταξινομήσει. Αυτά που βλέπετε είναι οι δικές μας διαγνώσεις για να μπορούμε οι ψυχίατροι μεταξύ μας να συνεννοούμαστε. Έχουμε ένα εγχειρίδιο που βάζουμε κλινικά συμπτώματα και κατατάσσουμε τον άρρωστο, αυτόν που πάσχει, σε μια διαταραχή για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε όλο και πιο πολύ και να κάνουμε καλύτερη θεραπεία. Αν κανείς καταγράψει την κατάθλιψη, αυτό που βλέπετε τώρα είναι ακριβώς τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα μπει στην κατάθλιψη, τι θα έχει. Θα έχει καταρχήν πάρα πολύ άγχος. Τότε και εσείς φαντάζομαι δίπλα σας και στον εαυτό σας. Το άγχος είναι το πρώτο σημείο. Η νευρικότητα, η ανησυχία, η υπερένταση, ο εκνευρισμός, η εριστικότητα, η συνεχής αγωνία για τα πάντα. Ο άνθρωπος δηλαδή κυριεύεται από ένα αγωνιώδες συνέστημα που τον κλειδώνει και τον κάνει δίσκαμπτο, όπως είναι το Πάρκινσον, που δεν μπορείς να λειτουργήσεις, να περπατήσεις, σε μαγκώνει. Το άγχος λοιπόν μαγκώνει έναν άνθρωπο καταθλιπτικό. Η ανιδονία για τη ζωή. Δεν χαίρεται με τίποτα. Να του δώσεις τα παλάτια, τα χρυσάφια, λεφτά, αυτοκίνητα, γυναίκες, ό,τι θέλει να έχει στη ζωή του, δεν του δίνει καμία χαρά. Δεν εισπράττει καμία απόλαυση. Δεν χαίρεται με το καλύτερο δώρο. Και πραγματικά το έχουμε δει αυτό
ότι σου λέει γιατί να μου τα έχω όλα, επιτυχημένοι άνθρωποι, όπως ο Τζοζόπο είπε πριν, τα έχω όλα, αλλά δεν είχα τον εαυτό μου. Και δεν χαίρομαι τίποτα, δεν απολαμβάνω τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι η ανηδονία για τη ζωή. Η οικονομική ανασφάλεια κυριαρχείται από πολύ μεγάλη. Μπορεί να έχει χρήματα και να πιστεύει ότι είναι φτωχός. Να πιστεύει ότι θα τα χάσει όλα. Ότι δεν έχει τίποτα πια να κερδίσει. Και ζει συνέχεια σαν ένας βαθύς φτωχός άνθρωπος. Γίνεται ανήμπορος. Τα βλέπει όλα βουνό. Αν μιλήσετε με έναν επαθητικό, είναι σαν να πρέπει να περάσει ένα τεράστιο βουνό που δεν θα το περάσει ποτέ. Και δεν έχει καμία ελπίδα για τίποτα. Όλα τα βλέπει ότι είναι μαύρα. Δεν ελπίζει σε τίποτα, δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στη ζωή του. Έχει πίσω από αυτό ενοχές. Ο καταθλιπτικός είναι πράγματι ένας ενοχικός άνθρωπος. Είναι γεμάτο ενοχές. Όλα στη ζωή του τα βάζει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση και για όλα φταίει αυτός. Έχει δηλαδή αυτό που λέμε αυτομομφή. Μέφεται συνέχεια τον εαυτό. Τον κατηγορεί για όλα υπερβολικά, αυστηρά και με πάρα πολύ μεγάλη τιμωρητική διάθεση. Αν πάει κανείς στην κρίση του, στην νόησή του, θα δει τι. Ότι δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Καμιά φορά είναι και το πρώτο σύμπτωμα ενός πετυχημένου ανθρώπου, ένας που δουλεύει πολύ και ξαφνικά αρχίζει και αισθάνεται ότι δεν συγκεντρώνει τη σκέψη του. Δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Δεν καταλαβαίνει τι του λένε. Και δυσκολεύεται να λειτουργήσει με το περιβάλλον, το οποίο είναι απαιτητικό, είναι καθημερινό το ρολόι της ζωής. Και αυτός αισθάνεται ότι κάνει ανακοπές στη σκέψη. Σταματάει η σκέψη του. Δεν καταλαβαίνει, δεν συγκεντρώνεται, δεν μπορεί να απαντήσει, δεν μπορεί να κάνει κριτική σκέψη. Δεν έχει αυτό που θα λέγαμε ενσυναίσθηση της πραγματικότητας της ζωής του. Έχει διαταραχές από την όρεξη. Είναι το καλύτερο κομμάτι δίαιτας. Ο καταθλιπτικός χάνει βάρος. Ξαφνικά χάνει πολύ βάρος, δεν πεινάει καθόλου, δεν έχει όρεξη, δεν αισθάνεται καθόλου τη γεύση στο φαγητό του, δεν έχει καθόλου αίσθηση γεύσης, το ωραίο φαγητό το θεωρεί άνοστο ή δεν καταλαβαίνει τίποτα ή πολλές φορές περνάει αυτό και στον ύπνο. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Κυρίως ο καταθλιπτικός δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά το βράδυ, αν είναι ένας νευρωσικός καταθλιπτικός, αν είναι ένας καταθλιπτικός που εμπλέκεται και με άλλα συμπτώματα από την ψυχική του συμπεριφορά, θα αρχίσει το πρωί να ξεχνάει πολύ πιο πρωί, να έχει μεγάλη δυσκολία να σηκωθεί το κρεβάτι, ενώ δεν έχει κοιμηθεί καθόλου, αν είναι κοινοβιλικός, άρα και ο ύπνος του πάει περίπατο και ο ίδιος φυσικά δεν μπορεί να χορτάσει ύπνο, ούτε να χαρεί τον ύπνο. Νιώθει πάντα ότι του λείπει ο ύπνος, ότι δεν χορταίνει τον ύπνο, ακόμη και να κοιμηθεί ώρες πολλές, δηλαδή να έχει το ανάποδο, να έχει η κοιμηλία, η υπερπνία, όπως λέμε, ουσιαστικά δεν χαίρεται ούτε τον ύπνο, ούτε τη διάρκεια του. Η σεξουαλικότητά του, που κυρίως οι νέοι άνθρωποι το προβάλλουν αυτό, είναι διαταραγμένη. Πολλές φορές μπορεί να έχει ένα σεξουαλικό πρόβλημα. Να έρθει σε μένα πίσω από την ανάγκη να του λύσω το σεξουαλικό πρόβλημα και να δούμε τελικά ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κατάθλιψη. Άρα πρέπει να θεραπεύσει την κατάθλιψη για να ξαναβρει τη χαρά στην σεξουαλική του ζωή. Η αϊπνία και η υπνηλία είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό. Δηλαδή μπορεί να μένει ώρες πίπνος και να μην αισθάνει καθόλου ότι θα κοιμηθεί ή να είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κοιμηθεί συνέχεια, να είναι ένας βραδιψυχικός, να τα βλέπει όλα σε μια παρέτηση, σε έναν ρυθμό πολύ αργής εικόνας. Η αναξιότητα και ο φόβος τιμωρίας τον χαρακτηρίζουν. Δηλαδή αισθάνεται ότι είναι ανίκανος για όλα. Δεν μπορεί να κάνει το ελάχιστο, το παραμικρό. Θυμάμαι έναν άνθρωπο 45 χρονών, ο οποίος δεν μπορούσε να μπει στο αυτοκίνητό του. Μου λέει: ξέχασα να οδηγώ. Δεν θυμάμαι να οδηγώ. Βάζω την πρώτη και αισθάνομαι ότι είναι σαν να οδηγώ ένα φορτηγό μεγάλο. Και πίστευε ότι θα κάνει κακό, θα τρακάρει, θα χτυπήσει έναν άνθρωπο. Ή θα τον σταματήσει η τροχιά και θα πάει κλείσει. Άρα, αναξιότητα και τιμωρία χαρακτηρίζουν πολλές φορές τη λογική του. Τα σωματικά ενοχλήματα. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες γι' αυτά. Και δυστυχώς πολλές φορές. Ο καταθλιπτικός δεν πάει στο ψυχίατρο. Από τα σωματικά ενοχλήματα πάει στον παθολόγο, πάει στον ορθοπαιδικό, πάει στον καρδιολόγο, πάει σε όλους τους άλλους γιατρούς και δεν πάει στο ψυχίατρο. Και έρχεται στο γραφείο σου με μια σακούλα φάρμακα, αναλγητικά, αυσίγωνα, μειοχαλαρωτικά, βιταμίνες. Έχουν οδηγηθεί άνθρωποι στο χειρουργείο για τη μέση τους και αυτοί οι άνθρωποι είχαν κατάθλιψη. Δηλαδή με ένα φάρμακο, με μια υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, θα τον έκανε καλά. Κι όμως, βέβαια, δεν φταίει γι' αυτό ο ίδιος. Φταίει ο γιατρός. Ερώτημα. Ο γιατρός δεν είναι καλά ενημερωμένος. Αυτό που λέμε και το κάνουμε στην ειδική σχολή, να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερη γνώση στους γενικούς γιατρούς, στην περιφέρεια, που βλέπουν τα πρώτα περιστατικά ήδη. Και εκεί που λέω, σε έχω πονοκέφαλο, ή η καρδιά μου φτερουγίζει,
ή αισθάνομαι ότι η μέση μου πονάει ή έχω μια αστάθεια στα πόδια μου, να μην αρχίσουν αξονικές τομογραφίες το ένα το άλλο και να πάμε σε χιλιάδες φάρμακα επιβαρημένα από το ασφαλιστικό σύστημα. Εξετάσεις άξιες πολλές φορές. Γιατί ακριβώς ο γενικός γιατρός δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να μυριστεί, γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί ότι αυτό μπορεί να κρύβει μια κατάθλιψη. Η σωματοποίηση λοιπόν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της κατάθλιψης που για εμάς τους γιατρούς πρέπει πάντα να είναι σοβαρά στην υπόνοιά μας. Τέλος, αυτό που βλέπετε και είναι η πραγματική πτώση, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή. Είναι σημαντικό να τον κουνήσεις και το ζουν όλοι οι άλλοι γύρω του. Η γυναίκα του, ο άντρας σας, τα παιδιά τους, το περιβάλλον. Ζουν τον άνθρωπο ότι είναι βαρύς, σαν να έχει κρεμάσει άγκυρες, σαν να έχει βάλει αλυσίδες στα πόδια του. Δεν μπορεί να περπατήσει. Τα βλέπει όλα τόσο δύσκολα, τόσο ανίκανα, τόσο άχρηστα, που βυθίζεται όλο και πιο πολύ μέσα σε αυτή την κατάσταση. Τρεις παράγοντες χαρακτηρίζουν την κατάσταση. Αυτό για να ξέρετε. Γιατί είναι και ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα είναι κληρονομική νόσος. Έχει κληρονομικότητα η κατάθλιψη. Η απάντηση είναι ναι. Έχει κληρονομικότητα η κατάθλιψη. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Μπορεί να έχει παράγοντες μέσα από την ίδια την κοινωνία. Αυτό που λέμε ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Δηλαδή τι είναι αυτή, μια φάση που χαρακτηριστικά ένας άνθρωπος είναι αγχώδης από τη φύση του. Ζει σε μια πιεσμένη συμπεριφορά στο περιβάλλον του. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση με τον εαυτό του. Έχει δυσκολίες προσαρμογής. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που φεύγει από μια περιοχή, πάει στην άλλη, είναι υπάλληλος, δεν μπορεί να προσαρμοστεί, είναι ένα κακό θετικό, ζει σε συνθήκες πιεστικές. Αυτός ο άνθρωπος θα λυγίσει, θα πάθει κατάθλιψη. Μπορεί να έχει κληρονομικότητα. Να έχει λοιπόν έναν ψυχοκοινωνικό παράγοντα που τον εγκλωβίζει και τον χαλάει, τον βυθίζει μέσα στη ζωή. Τέλος, ο εγκέφαλος. Αυτό το μεγάλο μυστήριο της ζωής. Που ακόμη, όσο και αν εμείς οι ειδικοί θέλουμε να τον ξεκλειδώσουμε, πολλές περιοχές του είναι κλειδωμένες. Δεν τις ξέρουμε. Τι βλέπουμε όμως, ότι υπάρχουν πια γνωστές από το 1980 και μετά που γίνανε πολύ μεγάλες μελέτες, νευροβιολογικές συμπεριφορές, δηλαδή παράγοντες των εγκεφαλών μας, που συνδέονται με ορμόνες, όπως είναι η δοπαμίνη, η σεροτονίνη, η νοραδραλίνη, δηλαδή ορμόνες που ταράζονται, που απορριθμίζονται αυτές οι ορμόνες, κάτω από συνθήκες ή και κάτω από τελείως φυσιολογικές συνθήκες, γιατί έχουμε μία εμείς υπόνοια στη διαταραχή, έχουμε μία ευαισθησία στη διαταραχή του εγκεφαλού μας και αυτές οι ορμόνες που διαταράσσονται δημιουργούν κατάθλιψη. Η σεροτονίνη τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ κερδίζει έδαφος μαζί με την νοραδραλίνη. Αυτό και υπάρχουν και φάρμακα που έχουν και σεροτονίνη και νοραδραλίνη. Γιατί? Για να μπορέσουμε να διορθώσουμε, να ξαναφέρουμε την ισορροπία αυτών των νευρομεταβιβαστών, όπως λένε, στον εγκέφαλο και τα ράμα στα νευρικά στις συνάψεις, ώστε ο εγκέφαλος να ξαναλειτουργήσει φυσιολογικά. Άρα οι ορμόνες να επανέλθουν στη φυσιολογική κατάσταση. Είπε προηγουμένως κάτι ο Σταμάτης ο Μανέλης. Έπαθε κατάθλιψη και έπαθα έπαθα. Για να η απάντηση. Το τρίγωνο του διαβόλου του Μανέλης. Δεν το ξέρουν ακόμη και πάρα πολύ. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Τζάνιμο, με έναν εξαιρετικό γιατρό, που κάνουμε ομιλίες αντίστοιχες με αυτές που θα κάνουμε, γιατί και εμένα μου αρέσουν ομιλίες και πιστεύω ότι η κοινωνία είναι ο παλμός της ζωής. Δεν το γραφείο σου μόνο, κλεισμένος με τον άνθρωπο. Η κοινωνία μιλάει και αυτή πρέπει να μάθει. Κάνουμε λοιπόν με τον Μελιδόνι τον Ανδρέα, που είναι διευθυντής στο Τζάνι, ένας διαβητολόγος πρώτης τάξης σε αυτή τη χώρα. Διευθυντής στο ΕΣΥ. Κάνουμε πολλές συχνές ομιλίες με αυτό το τρίγωνο του διαβόλου. Και βλέπετε, η κατάθλιψη με το διαβήτη έχει μεγάλη συσχέτιση. Ο καταθλιπτικός θα γίνει διαβητικός, ο διαβητικός θα γίνει καταθλιπτικός, ο καταθλιπτικός θα γίνει στεφανίος. Θα πάθει η στεφανία νόσου. Σε επίπεδο νευροορμονών στον εγκέφαλο αυτό. Τα γεία μας δηλαδή φαίνεται ότι συμπεριφέρονται αντίστοιχα μέσα από τις νευροορμόνες με τέτοιες συμπεριφορές που συσπώνται, άρα βουλώνουν, άρα μπλοκάρουν και αν έχουμε παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η χρήση του αλκοόλ, όλες αυτές οι καταστάσεις επιτείνουν πάρα πολύ και τραγικοποιούν τη φθορά των αγίων μας. Γι' αυτό και η κατάθλιψη ως νόσος, μεταβολική πια νόσος, δηλαδή νόσος πολλών συστημάτων, απαντάει στο διαβήτη που τον χαλάει, γι' αυτό και ο διαβητικός που έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή που δεν το βγαίνει καλά η θεραπεία, θα πάθει κατάθλιψη και ο καταθλιπτικός θα οδηγηθεί στο διαβήτη
και οι δύο παράγοντες θα οδηγηθούν στη στεφανία μας. Κοιτάξτε πόσα πράγματα λοιπόν μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό συμμετέχουν ουσιαστικά. Άλλες πλευρές κατάσταση. Το χρόνιο στρες, το άγχος, οι αγχώδεις διαταραχές, οι φοβίες που σχεδόν ο ένας στους τέσσερους ανθρώπους έχει φοβίες. Θα εμπλακεί με φοβία κρίση πανικού, με φοβική διαταραχή, με κοινωνική φοβία, με ειδική φοβία, ειδικές κατηγορίες φοβιών. Ή θα έχει διαταραχή προσοχής και υπερκινητικότητα, ελληματική προσοχή και υπερκινητικότητα που ξεκινάει την παιδική ηλικία. Και πρέπει να σου το πω ότι τα τελευταία χρόνια δεν ανακαλύψαμε αυτό την νόσο. Ήμουνα με τη γυναίκα μου στην Αμερική σε ένα συνέδριο το 2006-2007, σχεδόν 10 χρόνια πριν, που είναι καινούργια εικόνα. Και είχαν βγει οι γονείς έξω και είχαν γράψει κάτι ταμπέλες στην κρεμάσια, τεράστιες. Ήρθαν οι ψυχίατροι, απομακρύνετε τα παιδιά σας. Γιατί τότε καταλάβαμε ότι υπάρχει στην παιδική ηλικία. Και ο κ. Κυπρόπουλος που χαίρομαι που είναι κοντά μας, είναι και ψυχίατρος, συνάδελφος, παρακολουθεί τη συζήτηση αυτή. Είχαμε ανακαλύψει μέσα από πολλές κλινικές παρατηρήσεις ότι αυτό που λέγαμε αυξιακές δυσκολίες δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαταραχή, σημαντική διαταραχή που καθήλωνε, τι καθήλωνε, τη γνωστική ικανότητα του παιδιού. Να μην μπορεί να διαβάσει, να μην μπορεί να αποδώσει, να διασπάται η προσοχή του, να είναι υπερκινητικός και να χορεύει μέσα στο γραφείο του, να μην μπορεί να επικοινωνήσει θετικά με το σύστημα. Και έτσι λοιπόν αυτή η διαταραχή συνδέεται και με την κατάθλιψη, μεγαλώνοντας ότι αυτά τα άτομα μπορούν να εμφανίσουν κατάθλιψη. Οι διαταραχές προσωπικότητας, οι διατροφές, να πάω στην επιβία, η ψυχογενής ανορεξία, η βουλιμία που ταλαιπωρεί τα νέα παιδιά, που άλλα έχουν βουλιμικές κρίσεις, άλλα έχουν απώλεια βάρους, πεθαίνουν, έχουν μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας, εμπλέκονται με την κατάθλιψη. Οι ψυχώσεις, η σχιζοφρένεια, εμπλέκεται με την κατάθλιψη. Η χρήση ουσιών. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω κάτι τι σημαίνει αλκοόλ, τι σημαίνει ηρωίνη, κοκαίνη, η ειδική κάναβη που είναι για πολλούς πλάκα. Είναι τις πλάκες να καπνίζουν χασίς, λένε πολλοί. Είναι εξαιρετικά κακή η ειδική κάναβη. Από ρυθμίσει εδώ δείχνει ότι δίνει ντοπαμινική δράση, τη δίνει εφορία, ουσιαστικά καίει όλα τα κέντρα. Ενώ το αλκοόλ θεωρείται ανακουφιστικό για τον καταθλιπτικό, δηλαδή μια φορά πίνω για να νιώσω καλύτερα, για να αισθανθώ καλύτερα, ουσιαστικά το αλκοόλ με βυθίζει όλο και πιο πολύ σαν να φάω κύκλο με την κατάθλιψη. Και ασφαλώς η κατάθλιψη η ίδια είναι προθάλαμος και προαγωγός κακής συμπεριφοράς προς την αυτοκτονία. Τα άτομα δυστυχώς οδηγούνται σε μεγάλο βαθμό στην αυτοκτονία. Τέταρτη θέση, παγκόσμια σήμερα η κατάθλιψη, και όμως θα γίνει δεύτερη το 2020 και δεν σας κρύβω, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μιλάει πιθανά να γίνει πρώτη, αν συνεχιστεί αυτή η κοινωνική δυσφραγία, η συμπίεση, η κοινωνική αδικία και οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ θα βιβάζονται μέσα στην κοινωνική αναξιότητα και την ανεργία. Η επιδημιολογία είναι η ηλικία. Ποια είναι η ηλικία? 20 με 30 είναι το πρώτο μεγάλο κύμα. Είναι η βαρύτερη μορφή κατάθλιψη. Το που λέγαμε παλιά ενδογενή μελαγχολία, ενδογενή κατάθλιψη, τώρα τη λέμε μείζωνα κατάθλιψη. Δηλαδή είναι η βαριά κατάθλιψη αυτή η οποία ταλαιπωρεί από τη μικρή ηλικία των άνθρωπων. Από 20 χρόνων το πιάνει. Καμιά φορά και από το κλείσιμο της εφηβείας. Και αρχίζει σιγά σιγά και τον τζακίζει στην κυριολεξία. Αν δεν τρέξει γρήγορα στον ειδικό και να έχει συζήτηση, αν δεν πάει να κάνει θεραπεία, ώστε να μπορέσει να ξεφύγει. Η δεύτερη μετά η ηλικιακή περίοδο είναι η μέση ηλικία. 50 με 60. Η μέση ηλικία που έχει πολλά προβλήματα. Συναισθηματικά, λειτουργικά, συμπεριφερικά προβλήματα, προβλήματα υγείας, καρκίνος που κάνει κατάθλιψη, διαβήτης και άλλα πολλά, υπέρταση και τι να σας πω εκεί που τα βλέπουμε όλα να έρχονται και να ανοίγονται μπροστά μας. Και ασφαλώς οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες δύο φορές περισσότερο από ό,τι άντρες. Παρότι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι και οι άντρες με την ανεργία κερδίσανε πολύ έδαφος και έχουν φτάσει τις γυναίκες. Άρα σήμερα έχουμε ένα ερώτημα. Γυναίκες και άντρες περίπου ισοβαθμίζουν στον βαθμό νόσησης και υποτροπής. Η κατάθλιψη δύο φορές πιο σημαντικό στις γυναίκες. Και κυρίως η γυναίκα είναι εγκλωβισμένη στα στερεότυπα. Πάντα είναι το πρότυπο της κοινωνίας, πάντα δημιουργεί ένα πρέπει στη ζωή της πιο λογικό από τον άντρα, αλλά θλίβεται, συγκρίνεται με τον εαυτό γιατί είναι πιο απαιτητική, είτε συμπλέεται με τα εστρογόνα. Τα εστρογόνα, ξέρετε, έχει μια ζωτιστική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν η κατάθλιψη συσχετίζεται με τα εστρογόνα και τη βλέπουμε και στην περίοδο της λοχίας. Η γυναίκα που γεννάει και παθαίνει κατάθλιψη, έχετε ακούσει πάντα. Επιλόγιος κατάθλιψη. Μια σοβαρή διαταραχή που μπορεί να κάνει και ψήφιση αυτά. Και ασφαλώς οι γυναίκες
δηλώνουν την αυτοκτονία, οι άντρες όμως την πράττουν την αυτοκτονία. Οι άντρες είναι πιο σκληροί. Όταν πούνε θα αυτοκτονήσουν, το εννοούν. Η γυναίκα μπορεί να αυτοκτονεί κάθε μέρα και να μην κάνει καμιά απόπειρα ή να κάνει ψεύτο απόπειρες πιο πολύ χειριστικές και λειτουργικές. Οι άντρες λοιπόν μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Και μπαίνουν στη λογική ότι η αυτοκτονία είναι πιο απειλητική για αυτούς. Βλέπετε λοιπόν, 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να αυτοκτονήσει ο άντρας από ότι η γυναίκα. Γι' αυτό όσοι έχετε άντρες καταστατικούς να προσέχετε. Είναι πιο ευάλωτοι στην αυτοκτονία. Οι γυναίκες είναι πιο θολικότητες, οι άντρες είναι πιο σιωπηροί. Είναι πιο υπόκοποι. Επειδή είναι ισχυροί, δεν θέλουν να δείξουν ότι είναι καταστατικοί. Ο άντρας να θυμάται πάντα ότι δεν κλαίει. Δεν επιτρέπεται να κλάψει ο άντρας. Η γυναίκα μπορεί να κλαίει. Και αυτή είναι μια διαφορά το πώς συναισθηματικά διαχειρίζεται ο ένας και ο άλλος. Εδώ βλέπουμε μια επιδημιολογική γρήγορη εικόνα. 350 εκατομμύρια άνθρωποι παγκόσμια πάσχουν από κατάθλιψη. Θα σας πω και ένα άλλο νούμερο. 150 περίπου εκατομμύρια στο διαδίκτυο ψάχνουν για την κατάθλιψη. Αναζητούν τι είναι. Γράφουν τη λέξη κατάθλιψη. Βλέπετε λοιπόν ότι παγκόσμια αυξάνεται πάρα πολύ η ομπρέλα των ανθρώπων που βλέπουν την κατάθλιψη ως μια απειλή, ως μια ασθένεια. Και εδώ βλέπετε ότι τα χάπια, τα οποία έχουμε κατηγορηθεί εμείς οι ψυχίατροι ως κατάχρηση, υπερβολή, πολλές φορές χωρίς λόγο, εύκολα τα δίνουμε, αυτό είναι κρίση και ψέματα. Δείχνει λοιπόν ότι οι χώρες όπως είναι η Ισλανδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Δανία και η Σουηδία πάσχουν πολύ από κατάχρηση. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία επίσης θεωρούνται ότι είναι χώρες όπως και εμείς, το φως και ο ήλιος μας δημιουργεί μια θετική λογική. Αυτό ο πίνακας, σας το φέρνω απλώς για να δείτε ότι οι ΗΠΑ που θεωρούν μια χώρα που έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής, έχουν καλούς δείκτες κοινωνικής προσαρμογής και χρησιμότητας, έχουν όμως μεγαλύτερο ποσοστό φαρμάκων αντικαταθλιπτικών, βεβαίως έχουν και καλύτερα στοιχεία. Οι ΗΠΑ καταγράφονται περισσότερο, ενώ η Κορέα που δηλώνει λίγο, ουσιαστικά δεν φτάνουν τα φάρμακα εκεί, τα φάρμακα είναι πολύ ελεγμένα. Στην Ελλάδα, τεράστια αύξηση, 35% συχνότερη χρήση στα αντιψυχωτικά φάρμακα. Στη βενζοδιαζεπίνη και στα αντικαταθλιπτικά έχουμε αυξηθεί όπως είπατε 19 μέχρι 11-12 φορές. Αυτό τι σημαίνει ότι οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ αναζητούν λύσεις μέσα από τη φαρμακευτική θεραπεία. Αυτή η πεντάδα είναι που θέλω να την κρατήσετε στη ζωή σας. Για να ξέρετε ότι η κατάθλιψη τι πραγματικά κάνει. Πρώτον, χαλάει την οικογένεια. Χαλάει την προσωπική ζωή. Ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη μέσα στο σπίτι του είναι ένας βαρύς άνθρωπος. Δύσκολος, δυσλειτουργικός. Χαλάει το επάγγελμα. Κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να λειτουργήσει στην εργασία, στην επίδοση και πολλές φορές τον οδηγεί στην ανεργία. Το πετάει έξω η ίδια η επαγγελματική απέτηση. Απομονώνεται στην κοινωνική του ζωή. Δεν θέλει να βγει έξω, δεν θέλει να έχει φίλους. Κάνει τα ενδιαφέροντά του, τα χόμπι του, κλειδώνεται στο σπίτι του. Πρέπει να ξέρουμε αν έχει οικογενειακό ατομικό ιστορικό. Αυτός που έχει στην οικογένεια καταθλιπτικό έχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσει και αυτός κατάθλιψη. Και αυτό είναι μόνο το ξέρουμε. Δεν είναι κακό να το λέμε, α, ξέρεις, θα πας στην κατάθλιψη. Αν θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει μια οικογενής επιβάρυνση στην κατάθλιψη. Και ασφαλώς η σχέση με εξαρτήσεις. Όσοι έχουν ερωτήσει στο αλκοόλ, στο πολύ κάπνισμα, σε ουσίες, ουσίες που θεωρούνται αφαίρετες όπως είπα πριν, είναι πόρτες ανοιχτές για κατάθλιψη και η κατάθλιψη φωνάζει μέσα και του λέει: ελάτε να φάρετε για αυτές τις ουσίες. Ψυχικός πόνος, σωματικός πόνος. Το ψυχικό άλογο. Είχα γράψει πριν από 10 χρόνια ένα πολύ ωραίο άρθρο τι είναι ψυχικό άλογο. Και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί όταν το έκανα σε ένα μάθημα, είπα ότι το ψυχικό άλογο δεν είναι τίποτα άλλο ένα άνθρωπο που μέσα του έχει ένα μαχαίρι που τον πονάει βαθιά. Σαν να έχει καταπιεί ένα μαχαίρι που συνέχεια σε τρυπάει και σε κάνει να αισθάνεσαι ότι τίποτα στη ζωή σου δεν έχει νόημα. Σωματικό άλογο, σωματικό πόνο, η πλειάδα των σωματικών συμπτωμάτων. Εδώ δείχνει μια γρήγορη εικόνα το πόσο η κατάθλιψη επηρεάζει τα συναισθήματα, το συνειρμό μας, την κρίση μας δηλαδή, η σωματική μας διάσταση με χιλιάδες συμπεριφορές σωματικής διαταραχής, το πόσο επηρεάζει τη λειτουργική σχέση, την επικοινωνία μας με τους ανθρώπους, με το περιβάλλον μας και ασφαλώς ότι χαλάει το μυαλό μας. Χαλάει την κρίση του μυαλού μας, χαλάει την ενεργητικότητα της σκέψης, χαλάει την δημιουργία. Το κοινωνικό στίγμα, επίσης που δεν. Χαίρομαι γιατί ο Μαδέλης το κάνει πράξη. Και χαίρομαι γιατί αυτός ο άνθρωπος πέρασε μέσα από το φίλτρο αυτό. Μαζί με τον Μαδέλη θυμάμαι τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας. Όταν είχα πάει σε ένα ψυχιατρικό συνέδριο, τον Όβρακ, ο Όβρακ είπε: ήμουν πρωθυπουργός και κάποια στιγμή δεν καταλάβαινα τίποτα.
Και ξύπνησα ένα πρωί και είπα στη γυναίκα μου: νομίζω ότι πάσχω από κατάθλιψη. Και πήγε ως πρωθυπουργός στο ψυχίατρο και του είπε: θέλω βοήθεια, δεν είμαι καλά. Και ο ίδιος βγήκε στη Βουλή μετά από 2 μήνες και είπε στη Βουλή ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμβουλευτές, είμαι καταθλιπτικός. Και είμαι κάτω από φαρμακευτική θεραπεία και νιώθω καλά σήμερα και ξαναγυρίζω στα καθήκοντά μου. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα βήμα του τολμηρού ανθρώπου να παραδεχθεί την ψυχική ασθένειά του, την οποία έχει λύσει και όταν το παραδέχεσαι, εκεί το λύνεις κιόλας. Άρα, το κοινωνικό στήμα αυτά που διαβάζετε δεν πρέπει να αγγίζουν την ψυχική νόσο. Πρέπει να είμαστε εναντίον του κοινωνικού στήματος. Εύκολα κατηγορούμε τον άλλον, αλλά το σημαντικό είναι να τον στηρίξουμε και να του δείξουμε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι ο δρόμος της θεραπείας. Το διαδίκτυο. Και εδώ βλέπετε πόσο και αυτό έχει παίξει το σπουδαίο ρόλο. Κατηγορείται για πάρα πολλά το διαδίκτυο. Κατηγορείται και για την κατάθλιψη την ίδια. Ότι αυτοί που κάνουν πολίτες διαδικτύου παθαίνουν κατάθλιψη. Είναι μια συζήτηση αυτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, το ξαναλέω, 148-150 εκατομμύρια άνθρωποι ψάχνουν το διαδίκτυο με τη λέξη κατάθλιψη. Αναζητώντας λύσεις, θεραπείες, προσεγγίσεις, οι εικόνες που κάθε μέρα διαμορφώνουν το κεφάλαιο που λέγεται δεν είναι μόνος μου, υπάρχουν και άλλοι. Είναι τόσοι δίπλα σε εμάς. Και αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι στοιχεία αναφοράς από το διαδίκτυο που είναι ένας μεγάλος δρόμος, μια γέφυρα για τους ανθρώπους να μιλάνε. Τα social media. Ασφαλώς πρέπει να πολεμήσουν το στίγμα και το κάνουμε όσο μπορούν. Όλοι εμείς που κάνουμε χρήση στο social media είναι ένα μικρό κομματάκι της ζωής να πούμε την αλήθεια και τους άλλους που μας βλέπουν ότι η κατάθλιψη αφορά τους πάντες. Ο καθένας από εμάς εδώ μέσα είμαστε υποψήφιοι να πάθουμε κατάθλιψη. Αυτό δεν σημαίνει τέλος στη ζωή, δεν σημαίνει παρέτηση στη ζωή. Άρα, συμπεριφορές που κατηγορούν το καταθλιπτικό. Εσύ φταίς για την τετάρτη σου, θα μας τρελάνεις όλους. Προσπάθησε περισσότερο, δεν κάνεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα, δεν χρειάζεται ψυχολόγο. Το έχω ακούσει, αυτό πιστέψτε με πάρα πολλές φορές. Πήγα στο ψυχέτη, το πήρα φάρμακα. Του λέει, άλλο κόφτα τα φάρμακα. Ο ψυχέτη σε τρελάνει. Οι ψυχέτε αυτό κάνουν, δίνουν φάρμακα. Αλλά γίνεται καλά μόνο. Πώ θα γίνω καλά μόνο, αν δεν πάω στον ειδικό. Και απέναντι στον ειδικό, αντίθετα, εγώ τι βγάζω. Βγάζω τον αδύναμο άνθρωπο ή τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα και που θέλει να γίνει καλά. Άρα δεν έχει τίποτα, δεν καταλαβαίνετε τη μία του έτσι, είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια χαζομάρα. Η οικονομική κρίση δίνει και τη χώρα μας επίσης νούμερα κακά. Βλέπετε ότι 3 στους 10 άνδρες και σχεδόν 7 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα μπαίνουν μέσα στον χώρο της κατάθλιψης, συνέπεια αυτής της οικονομικής υγείας. 7,6% του πληθυσμού πάσχει από άγχος, το οποίο είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και όπως έλεγε ο Φρόιντ, το 10% της κοινωνίας μας είναι αγχώδες, δηλαδή είναι στο αγχωτικό φάσμα. Και βέβαια όλα αυτά θα μπορούσε να βάλει κανείς στην καθημερινότητα από το επάγγελμα, από το σπίτι. Φαντάζεσαι τον άντρα που πάει σπίτι του και λέει στη γυναίκα του: έχασα τη δουλειά μου. Και αρχίζει αυτή και του λέει: είσαι ανάξιος, είσαι ανίκανος, είσαι άχρηστος. Έχασε τη δουλειά σου επειδή είσαι ένα καλός υπάλληλος και σε πέταξε το αφεντικό σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το λένε. Χάνουν τη δουλειά τους και το πρωί δίνονται με τα ρούχα τους και πάνε πίθες στη δουλειά τους, γιατί φοβούνται να μπουν στο σπίτι τους ότι απολύθηκαν. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν και είμαι σίγουρος ότι σε 5-10 χρόνια θα μιλάμε και με άλλα δεδομένα της οικονομικής κρίσης και της κοινωνίας. Πώς συνθέτουμε τη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας. Και τελικά οι αριθμοί οι ίδιοι μας βάζουν στην πραγματικότητα ότι η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο γεγονός. Βλέπετε επισκέψεις στα νοσοκομεία. Θα σας πω απώλειες εργασίας. Θα σας δείξω θεραπείες που συνεχώς υποτροπιάζουν γιατί κόβουν τα φάρμακα. Και θα σας πω σε τελική ανάλυση ότι δεν είναι 500.000 Έλληνες που σήμερα είναι εγκλωβισμένοι στην κατάθλιψη, με δυσκολία να πληρώσουν τα φάρμακά τους, με τα ασφαλιστικά ταμεία να μην δίνουν όλες τις φάρμακες. Μου έχουν γυρίσει με ένα φάρμακα πίσω, όσο ακριβά, και μου λένε γράψε κάτι άλλο, γράψε ένα παραπλήσιο ή γράψε ένα αντίγραφο. Αν και τα αντίγραφα σήμερα είναι εξαιρετικά ποιοτικά, τα γενώσιμα. Και πρέπει να πιστέψουμε και εμείς ότι είναι μόνο τα πρωτότυπα και τα γενώσιμα έχουν θεραπευτική αξία. Όλα αυτά όμως είναι καλή κοινωνική επικοινωνία. Και δεν είναι μόνο να λέμε η κατάθλιψη είναι μια σειρά πραγμάτων. Είναι ότι κάθε τι που μαθαίνουμε στην κοινωνία που εκφράζει την ικανότητα της ιατρικής φροντίδας να γίνει πιο δημιουργική, το αποτέλεσμα είναι ότι ο ασθενής πιο γρήγορα θα γυρίσει τη δουλειά του, θα καταλάβει το σπίτι του, θα ζήσει τον εαυτό του. Γι' αυτό και η αυτοκτονία. Που δεν είναι ένα καλό κεφάλαιο, υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα, όπως βλέπετε, αυτοκτονούν άνθρωποι γιατί δεν έχουν λύση. Η αυτοκτονία είναι ευηλία. Δεν είναι ποτέ λύση η αυτοκτονία. Αυτοκτονία σημαίνει μηδέν, ζωή μηδέν. Απαντάω ότι δεν είναι να βλέπουμε τη βασική αιτία θανάτου
ως δεύτερη πλευρά ή ως απειλή της ψυχιατρικής. Αλλά πρέπει να βλέπουμε ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοκτονούν, που χάνουν τα λεφτά τους, που χάνουν τη δουλειά τους, που χάνουν τη ζωή τους, δεν καταγράφονται απλώς ως νούμερα, γιατί αυτό το ξέρουμε καλά εμείς οι ψυχίατροι και οι επιστήμονες, να καταγράφουμε νούμερα και να κάνουμε μελέτες. Η πραγματικότητα είναι να βλέπουμε την κοινωνία πιο ανοιχτά και να αντιληφθούμε ότι η θεραπεία είναι μια πραγματικότητα. Θεραπεία φαρμακευτική μπλε, ψυχοθεραπεία η κόκκινη. Ψυχοθεραπεία σημαίνει μεγάλο κεφάλαιο υποστήριξης. Να στηρίξει έναν άνθρωπο που σου μιλάει για την κατάθλιψή του. Φαρμακευτική θεραπεία είναι απαραίτητη πολλές φορές. Δεν ξεχνάμε ότι το φάρμακο είναι η γρήγορη λύση, είναι η σωστή θεραπευτική προσέγγιση. Θεραπεία που δεν δημιουργεί παρενέργειες όπως πολλοί πιστεύουν με εξαρτήσεις και εθισμούς, όπως τα ηρεμιστικά. Εγώ διαφωνώ με το σετζέ που έχω ένα λεξοτανίλ ή ένα ζάνεξ. Αυτό κολλάει ειδικά στους νέους ανθρώπους. Δημιουργεί εξάρτηση. Όχι στις μεγάλες ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες δεν κάνουν εξαρτήσεις. Να το ξέρετε αυτό. Άνθρωπος άνω των 50 ετών δεν μαθαίνει εύκολα στην εξάρτηση. Δεν παίρνει από τον εγκέφαλό του την επιβράβευση που παίρνει το νέο παιδί. Όταν βλέπεις όμως ένα 20χρονο και έχεις στα χέρια του ένα λεξοτανίλ ή ένα ζάνεξ, αυτό είναι λάθος μήνυμα. Λάθος μήνυμα για εμάς τους γιατρούς, για τα φαρμακεία που δίνουν πολλές φορές ανεξέλεκτα αυτές τις δόσεις και μια κακή πολιτική για την ιατρική της χώρας. Ψυχοθεραπεία, το βλέπετε εδώ, είναι πολλές προσεγγίσιμες πλευρές. Σημαντικές πλευρές όλες με τεχνικές. Αντίστοιχα με την αιστεία, με το πρόβλημα, με την εικόνα και τη διαχείριση του αποτελέσματος. Γιατί οι καταθλιπτικοί κόβουν τα φάρμακα, γιατί πιστεύουν ότι κάποια στιγμή έγιναν καλά. Και πάντα υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατρέ μου, πόσο καιρό θα πάρουν τα φάρμακα. Η απάντηση είναι στην αρχή 8 μήνες. Στους 8 μήνες πας να διακόψεις τη θεραπεία. Αν έχεις υποτροπή όμως, πας τα 2 χρόνια. Και αν έχεις καλή υποτροπή, πας εφόρου ζωής. Και αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν κρύβομαι. Χαίρομαι που μου δίνει βήμα ο Σταμάτης Σαμαρέλης και λέω αλήθειες. Η θεραπεία της ψυχιατρικής είναι μια πραγματική αναγνώριση. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Δηλαδή, προτιμώ να παίρνω φάρμακα για να είμαι συνέχεια άρρωστος, να υποτροπιάζω, να διαλύω τον εαυτό μου, τον εγκέφαλό μου, το σώμα μου, γιατί δεν θέλω να πάρω ένα χαπάκι την ημέρα. Αν έχω το θηροειδή, τι θα κάνω. Εκεί γιατί λέω στο θηροειδή ναι, στον ενδοκρινολόγο ναι, και στον ψυχίατρο λέω όχι. Γιατί ο ψυχίατρος είναι απλήρως στίγμα. Και εφόσον είναι απριόρι στίγμα, του αρνούμε αυτή τη στάση. Εκεί είναι το λάθος. Άρα λοιπόν, τελειώνοντα, θα ήθελα να σα πω ότι βοηθάω τον εαυτό μου στην κατάθλιψη. Ναι, είναι η απάντηση. Και αυτό είναι ένα πίνακα που το δίνουμε στι θεραπείε μα, γιατί ο καταθλιπτικό είναι άνθρωπο. Και όσο ζω και υπάρχω, ελπίζω στον καλύτερο άνθρωπο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.